Τρία εφιαλτικά χρόνια με τους πόνους να το συνοδεύουν κάθε μέρα όλη μέρα ζει ένα 14χρονο κορίτσι από το Ηράκλειο με μια σπάνια ασθένεια που προκαλεί πολλαπλές στενώσεις αρτηριών και αγγείων στην κοιλιακή χώρα, τα νεφρά, το έντερο και το ένα άκρο. Περνάει αυτό το παιδί ένα τρομερό γοργοθά με τρομερούς πόνους τόσο πολύ που έχει κουραστεί που δεν αρχίζει και δεν αντέχει και το ίδιο. Η 14χρονη νίκη που μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο και η κατάσταση τη από του γιατρού σε Ελλάδα και Αγγλία κρίνεται περισσότερο από σοβαρή. Κινδυνεύει να χάσει τη μία και μοναδική ευκαιρία που έχει για να γίνει καλά σε εξειδικευμένο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω τη γραφειοκρατία, όπω με δάκρυα στα μάτια λέει η 38χρονη μητέρα τη. Να φύγουμε, να φύγουμε, να με στείλουν εκεί που πρέπει να πάμε, σε ένα ειδικό εξειδικευμένο κέντρο, να γίνει το παιδί μας καλά. Η οικογένεια της 14χρονης με τον άνεργο πατέρα και την εποχιακά εργαζόμενη μητέρα της, που αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα της επέμβασης, κρέμεται στην κυριολεξία από το ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο που πρέπει να συνεδριάσει για να καθορίσει το ποσόστο κάλυψης των εξόδων που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Για να συνεδριάσει όμως, δεν στάθηκε αρκετή η διαβεβαίωση έξι καθηγητών του Παγνί πως η επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε κάποιο νοσοκομείο της Ευρώπης, αλλά μόνο στην Αμερική. Το αν θα καταφέρει τελικά ή όχι το παιδί να φτάσει στις 17 του μήνα στο Μίσιγκαν και να χειρουργηθεί στις 18 που είναι η ημερομηνία, εξαρτάται από τα χαρτιά των νοσοκομείων σε Αγγλία και Στρασβούργο και η σύγκληση τελικά της αρμόδιας επιτροπής. Το χειρουργείο έχει κλειστεί 18 του μηνός, 17 πρέπει να βρίσκομαι εκεί. Φοβάμαι να προλάβουμε. προλάβουμε. Κάθε βράδυ κάθομαι από πάνω γιατί κοιτάμε εγώ και ο άντρα μου να δούμε. μη μα πάθει κάτι. Θεωρώ ότι αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Κατάλαβα από τον αναπληρωτή υπουργό υγεία ότι το απασχολεί τον ίδιο προσωπικά ότι δεν υπάρχει θέμα, θα βρεθεί λύση και στο ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο να συνεδριάσει σε απαρτία και νομίζω ότι η εγχείρηση θα γίνει όλα κανονικά. Το θέμα τη 14χρονη νίκη προκάλεσε ξέσπασμα ανθρωπιά από φορεί, σωματεία, υπηρεσίε υγεία και το ίδιο το Υπουργείο με στόχο να βρεθεί λύση ενώ με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου δημιουργήθηκε και λογαριασμό ενίσχυση τη οικογένεια που αδυνατή να καλύψει τα έξοδα για ένα τέτοιο ταξίδι από το οποίο όμως κρέμεται η ζωή του παιδιού τους. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτή η απόφαση βγει από ένα υπουργό ή από μια επιτροπή ή από, το DIP ή από, τη, από, τη, από κάποια υπηρεσία του ΊΚΑ. Αν χρειαστεί να βγει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό θέλουμε άμεση μεταφορά και του παιδιού και των γονέων έτσι ώστε άμεσα να πάνε να χειρουργηθεί και να γίνει καλά. Πιέζομαι προς πάσα κατεύθυνση ε, και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά ώστε η μικρή νύχτα να είναι κοντά μα η.